Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 10ου μηνός Φεβρουαρίου του 2021 και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ για να καταγράψουμε και σήμερα όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Ένα ειδησιογραφικό πεδίο το οποίο έχει ως αφετηρία και στην πραγματικότητα τέλος όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την πανδημία. Μέρα με τη μέρα έχουμε όψεις του λεγόμενου τρίτου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας. Καλπάζει και μάλιστα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που εξελίσσονται και στη γειτονιά μας, στην Κεφαλονιά. Θα το δείτε δηλαδή στη ροή του δελτίου όλα αυτά τα οποία έχουμε και τα οποία συνθέτουν το SOS ή την κόκκινη κατάσταση ή τον κόκκινο συναγερμό. Η ιστορία λοιπόν της πανδημίας έχει να κάνει ταυτόχρονα με τη μάχη της ανθρωπότητας να τη θασέψει αυτόν τον ιό. Το εμβόλιο είναι το δώρο της επιστήμης στην ανθρωπότητα. Η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια εμβολιασμού περισσότερων είναι το μεγάλο στοίχημα που μπορεί να κερδίσει η ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε ορόσημο εμβολιασμών για ηλικίες 60 έως 64 ετών και πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με αυτό το θέμα. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα εμβολιασμού για την ηλικιακή ομάδα 60 έως 64 ετών. Όσοι ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θα είναι και οι πρώτοι που θα λάβουν το εμβόλιο της AstraZeneca, 45.000 δόσεις το οποίο έχουν φτάσει ήδη στην Ελλάδα. Οι εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα που θα αφορά αποκλειστικά εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca σε συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα. Διαδικασία που θα κινείται παράλληλα με το σύστημα εμβολιασμών που ήδη έχει δρομολογηθεί. Όσοι ανήκουν στην ομάδα από 60 έως 64 ετών θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μόνο για το εμβόλιο της AstraZeneca σε συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε το πράσινο φως για την έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca στα τέλη Ιανουαρίου. Ωστόσο, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν τη χρήση του μόνο στα άτομα κάτω των 65 ετών λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στις κλινικές δοκιμές. Το μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης είναι 12 εβδομάδες. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των αντισωμάτων που επιτυγχάνονται με τον εμβολιασμό. Παράλληλα, από την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί και η πλατφόρμα για ραντεβού για τον εμβολιασμό σε πολίτες 75 έως 79 ετών. Και για αυτή την ηλικιακή ομάδα στόχος είναι να ξεκινήσει ο εμβολιασμός στις 15 Φεβρουαρίου, παράλληλα με τις ηλικίες 60 έως 64. Οι πολίτες που θέλουν να εμβολιαστούν μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τους εξής τρόπους. Μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS, εφόσον οι πολίτες έχουν εγγραφεί στην άλλη συνταγογράφηση και είναι δικαιούχοι εμβολιασμού, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Απευθείας από τους πολίτες, με την είσοδό τους στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Κατόπιν προσέλευση των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τρίτων προσώπων απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα ενσωματωθεί σε δεύτερο χρόνο στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr. Επίσης, ο τρίτος που θα προσέρχεται θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή να φέρει φωτοτυπία τους, κατόπιν προσέλευση των ίδιων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο φαρμακείο. Ο πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας με τους εξής τρόπους: εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το όνομα τεπώνυμό του στην ιστοσελίδα και του web mobile εφαρμογή, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα SMS στον 5 ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει στο κοινωνικό γίγνεσθε. Σήμερα, παραδείγματος χάρη στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά και σε πολλές περιοχές της χώρας, είχαμε κινητοποίηση των εστιατόρων, γενικότερα των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης, οι οποίοι έκαναν συμβολικές κινήσεις, μαζέψαν τα κλειδιά, θα τα στείλουν όλα στον κύριο Σταϊκούρα, όχι για να κάνει συλλογή κλειδιών, αλλά για να καταδείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι η οικονομία και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου κλάδου έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κυβέρνηση λέει ότι θα στηρίξει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, διάφορες επαγγελματικές ομάδες οι οποίες βιώνουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της κρίσης με μια σειρά από μέτρα. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα αναπτύξει η κυβέρνησή του μια βεντάλια μέτρων η οποία θα πιάσει όλες αυτές τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι πληροφορίες που έχει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος δείχνουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα ρίξει χρήματα στην αγορά. Και πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ. Προσωπικά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει την απόφαση για ένα νέο ολικό lockdown στην Αττική που θα ξεκινήσει από αύριο 5η στις 6 το πρωί έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, ανέφερε δύο δεδομένα.
Αφενός, την αύξηση των νοσηλιών στην Αττική, όπου σταδιακά γεμίζουν οι δομές υγείας, και αφετέρου, τις μεταλλάξεις του ιού που φαίνεται να επιταχύνουν τη μεταδοτικότητά του. Ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο, θέλησε να δείξει το φως στο τούνελ, κάνοντας λόγο για ίστατη επίθεση του ιού πριν από την οριστική νίκη του εμβολιασμού και προσθέτοντας πως από τον Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτερα, όμως τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο. Σε άλλο εξάλλου σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σήμερα είμαι περισσότερο παρά ποτέ πεπισμένος ότι έχει αρχίσει να γράφει το επίλογος αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας. Ο Πρωθυπουργός πάντως δεν ωρεοποίησε την κατάσταση, ούτε απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων μέτρων το επόμενο δίμηνο, που ούτως ή άλλως είναι και το πιο κρίσιμο. Στο δίμηνο που ακολουθεί, η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού, είπε, προσθέτοντας όμως και πάλι την αχτίδα αισιοδοξίας πως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Σε αυτό θα συμβάλλει, όπως τόνισε, και το γεγονός πως μέχρι τα τέλη της άνοιξης οι πιο ευάλωτοι Έλληνες θα έχουν θωρακιστεί μέσω του εμβολιασμού. Στόχος είναι να συναντηθούμε με εκείνη τη στιγμή ακμαίοι και δυνατοί. Και ένα μεγάλο βήμα σε αυτή τη διαδρομή της ελπίδας είναι να πετύχουν τα μέτρα που θα ισχύουν από μεθαύριο. Θα τα τηρήσουμε και θα νικήσουμε, κατέληξε. Η απόφαση για ολικό lockdown δεν έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα τα ποιοτικά στοιχεία της πανδημίας θύμιζαν Νοέμβριο, καθώς δεν ήταν μόνο τα κρούσματα που είχαν πάρει ανηφορική οδό. Η πίεση στα νοσοκομεία είχε αρχίσει να είναι πολύ μεγάλη, ενώ και οι αναλύσεις των λιμάτων έδειχναν απότομη αύξηση του οικού φορτίου κατά 50%. Συνεπώς, η χθεσινή απόφαση ήταν παραπάνω από ορατή, όπως φάνηκε και στη μαραθώνια συνεδρία των λοιμοξιολόγων την περασμένη Παρασκευή, όπου 13 από τους 33 ειδικούς ζήτησαν άμεσα ένα συνολικό λουκέτο ώστε να μην ξεφύγει η Αθήνα. Παράλληλα, όμως, με τα δύο δεδομένα που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση: η πίεση να ανοίξει κανονικά η χώρα από τον ερχόμενο Απρίλιο. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποσυμφορηθεί, έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο από τον Απρίλιο για όσο το δυνατόν πιο πλήρη οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης, σε ανοιχτό χώρο, καθώς θα έχει πλέον καλοκαιριάσει. Η πίεση να ανοίξει οικονομική δραστηριότητα επιβάλλεται από το γεγονός πως ήδη έχουν δαπανηθεί 5,9 δισεκατομμύρια από τα 7,5 που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό. Συνεπώς, δεν μπορεί να συνεχιστεί πέραν του Μαρτίου η στήριξη των επιχειρήσεων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και πάμε στον Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Επαναλαμβάνω, έχει χτυπήσει συναγερμό στη χώρα. Έχουμε σχεδόν 1.500 νέα κρούσματα και έχουμε και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και στη δική μας περιοχή. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, στην δική μας περιοχή, με την ευρύτερη έννοια, καθώς παντού σε όλες τις περιοχές καταγράφουμε άνοδο κρουσμάτων. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την πριν από λίγο, συγγνώμη, αλλά θα το δούμε και στη ροή του δελτίου, θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Έχει βγει ντουντούκα στη Σάμη της Κεφαλονιάς. Ενημερώνει ότι έχουμε καταστάσεις lockdown. Στη ΔΕ Αθήνα έχουμε, στην Αθήνα έχουμε εκατοντάδες κρούσματα. Φρακάρουν σιγά σιγά οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι κατάσταση συναγερμού. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αυτό που λέμε, ναι, το πιο σκληρό lockdown σε αυτές τις περιοχές. Όχι, απλά είναι μια επιβεβαίωση της μελετικής ομάδας Αριγιάννη. Και αναρωτιέμαι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν, πώς αποφασίζουν και τι είναι τελικά αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται σε αυτά τα οποία λέει η όποια επιστημονική ομάδα. Τα ξέραμε αυτά, τα είχε πει η μελετική ομάδα Σαριγιάννη. Αν ανοίξουν τα σχολεία, θα έχουμε 2.000 κρούσματα ημερεσίως. 1.500 σήμερα, έτσι. 1.496. 1.396 νέα κρούσματα, μάλιστα. 284 διασωληνωμένοι και εδώ άνοδος, που αυτό προβληματίζει. Το θλιβερό στοιχείο της ενημέρωσης, 17 νεκροί. Να πούμε ότι διενεργήθηκαν σε όλη τη χώρα 51.823 δειγματοληπτικά τεστ, ναι, και η θετικότητα καταγράφεται στο 2,88%. Αυτά είναι τα πανελλαδικά στοιχεία. Να πούμε ίσως και το αισιόδοξο ότι 1.185 έχουν βγει νικητές από την αρχή της πανδημίας από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα στα της περιοχής μας, Σπύρο, σε όλες τις περιοχές, όπως είπα και στην αρχή, παρατηρούμε άνοδο κρουσμάτων. Και να πούμε ότι στα Γιάννενα ειδικά έχουμε 17 νέα κρούσματα κορονοϊού. Άλλη μια μέρα με πολύ μεγάλο αριθμό. Ακριβώς. Στην Κεφαλονιά, που ανέφερες και πριν, τη Σάμη που υπάγεται στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς, 5 κρούσματα σε μια περιοχή που δεν μας έχει απασχολήσει συχνά όσον αφορά την κατανομή των κρούσματων. 2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Υπάρχει μια έφεση, αλλά και πάλι η Ζάκυνθος είναι στο χάρτη. Η Ζάκυνθος είναι στο χάρτη και είναι στο κόκκινο. Εδώ, Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά καλό θα είναι να τα λέμε, να το κατακτήσουμε ως αντίληψη. Τα κρούσματα που σήμερα δίνει και χθες έδινε και κάθε μέρα δίνει ο ΕΟΔΗ είναι αυτά τα οποία έχουν ανιχνευθεί είτε με τα γρήγορα τεστ είτε με τα μοριακά τεστ τα οποία, ή με
τα τεστ τα οποία ήταν αναγκασμένοι για διάφορους λόγους, επαγγελματικούς ή άλλους, να κάνουν συμπολίτες μας. Οπωσδήποτε, λέει η επιστημονική κοινότητα, ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων είναι, ένα κλάσμα του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων τα οποία υπάρχουν στην κοινότητα. Δηλαδή είναι υποπολαπλάσιο. Είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα. Επομένως, αυτό πολλαπλασιαστικά οδηγεί ότι έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες κρούσματα. Και σήμερα διάβαζα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θρηνεί 500.000 ανθρώπους, 500.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας λόγω του COVID-19. Δηλαδή, μια Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και να σου πω, Σπύρο, επίσης ότι και στην περιοχή μας, και το λέω αυτό γιατί πιθανόν να υπήρχε μια χαλαρότητα, βλέπουμε ότι σήμερα στον ΕΔΙ έχουμε ένα κρούσμα παραπάνω από ότι χθες, 4 νέα κρούσματα. Και να πούμε καταρχάς ότι χθες στις νέες σας σύνταξεις είχαμε πει ότι είχαμε κρούσμα σε μαθήτρια του σχολείου των Λιαπάδων. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι έχουμε ένα ακόμη κρούσμα, το οποίο είναι στην πρώτη τάξη του πρώτου Γενικού Λυκείου. Στο ίδιο σχολείο, όχι, είναι στο πρώτο Γενικό Λυκείο. Το πρώτο Γενικό Λυκείο της πόλης της Κέρκυρας. Βέβαια, υπάρχει μια περίπτωση από τα στοιχεία τα οποία έχουμε να συνδέονται οι δύο περιπτώσεις. Ναι, των δύο κοριτσιών. Δηλαδή να το παιδί, δηλαδή, που η μαθήτρια που είναι στο Λύκειο κατάγεται από τους Λιαπάδες, δηλαδή. Έχουμε αυτή την πληροφορία, βέβαια. Κατά την επιφύλαξη την μεταφέρουμε. Ναι. Είναι η πρώτη ενημέρωση, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε αυτά τα δύο κρούσματα. Μάλιστα. Να πούμε εδώ στους Λιαπάδες, λόγω και της ανησυχίας που υπάρχει, διότι πρόκειται για ένα χωριό το οποίο έχει δοκιμαστεί από την πανδημία. Κλιμάκεται ότι θα έχει δύο νεκρούς. Έχει δύο νεκρούς. Και ένα που νοσηλεύεται στη μονάδα ειδικής θεραπείας. Την Κυριακή, την Παρασκευή, θα βρεθεί κλιμάκιο το ΕΔΙ στο χωριό από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο γνωστό μέρος, στο ιατρείο. Έχει του πάει άλλες 4 φορές. Άλλες 4 φορές. Νόμιζαν αυτό που μας έλεγε ο κύριος Αγάθος, θα δούμε και κάποιο ρεπορτάζ μετά. Το σχετικό ρεπορτάζ. Του τοπικού συμβουλίου. Που είναι προς τοπικού συμβουλίου. Ο κύριος Αγάθος μας έλεγε ότι οι πολίτες είχαν ανοίξει προσήλωση. Νομίζαμε τελειώσαμε, αλλά ένα τέτοιο περιστατικό μας προκάλεσε. Εγώ, Βαγγέλη μου, ότι οι πολίτες νομίζουν ότι τελειώσαμε. Νομίζω ότι το έχουμε δει όλες τις ωραίες μέρες, όπου ο συγχρονισμός είναι το μόνο δεδομένο το οποίο καταγράφω. Απλά έχει γίνει, θυμάμαι, Σπύρο, και μια τεράστια προσπάθεια. Γιατί τις τελευταίες δύο επισκέψεις είχαμε μόνο αρνητικά κρούσματα και είχαμε καταγράψει και εμείς εικόνες με τους πολίτες πραγματικά να δουν ένα τεράστιο αγώνα. Να σου πω επίσης, στην Κέρκυρα, στο νοσοκομείο, έχουμε αύξηση και στη μονάδα λοιμωδών. Έχουμε 3 κρούσματα COVID-19. Και να πούμε ότι σε αυτά τα 3 κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται στη Λίμωνο. Τρεις συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται στη μονάδα, λοιμωδών. Είναι τα δύο, είναι ένα ζευγάρι που είχαμε πει από το Βορρά που είχε εντοπιστεί χθες και γίνει γνωστό ότι ήταν κρούσμα και είχαν επισκεφτεί το νοσοκομείο το Σάββατο. Μάλιστα. Και έχουμε φυσικά και τον συμπολίτη μας στη μονάδα ιατρικής θεραπείας που δίνει τη μάχη από το χωριό του Λιαπάδων και ευχόμαστε. Του ευχόμαστε να κερδίσει, να νικήσει. Αυτά σε επιδοκέρκεια. Και όσον αφορά τους εμβολιασμούς, το τελευταίο σχόλιο: 3.427 εμβόλια στην Κέρκυρα. Μάλιστα. 3.009 την πρώτη δόση, 418 την δεύτερη. Έχουμε αριθμό που σήμερα, δηλαδή, έχουμε έτσι ένα δείγμα, δίνεται. Συνήθως δίνεται, αλλά καμιά φορά υπάρχει και μια καθυστέρηση μιας μέρας πίσω. Να σου πω ότι χθες η ενημέρωση που ήταν γύρω στα 203 εμβόλια που έγιναν σε μια μέρα, αφορούσαν τα χθεσινά. Με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr. Πάντως, να πούμε και κάτι ακόμη, ότι δεν έχουμε κανένα παράπονο όσον αφορά τη διαχείριση αυτών που έχουν κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν. Δηλαδή, δεν ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Πηγαίνουν, τη χάνουν της υποδοχής, της προεργασίας, εμβόλιο, περιμένουν, φεύγουν. Είναι κάτι σημαντικό αυτό και περιμένουμε βεβαίως να έχουμε και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα στην Κέρκυρα το επόμενο διάστημα. Θυμίζω το SOS των Γενικών Γιατρών. Δεν νομίζω ότι έχει απαντήσει ο διοικητής του νοσοκομείου. Ναι, αν και αυτό δεν έχει βγάλει. Και η αρμοδία της ΕΚΤ είπε, αλλά ούτε ΕΚΤ έχει αναγίνει. Ούτε έχει κάνει η κάτι. Και έχουμε κάνει και κρούσεις. Ναι. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ναι. Μάλιστα. Ούτε έβγαλε η Νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας καμία ανακοίνωση. Όχι. Αν κατάλαβε τίποτα από αυτό το οποίο γίνεται και το οποίο το λέει ποιος, η επιστημονική κοινότητα, οι γενικοί γιατροί και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ. Δεν το λέει οποιοςδήποτε. Πρώτη γραμμή του αγώνα. Εκτός και αν θεωρούν ότι αυτά τα σωματεία που είναι επιστημονικά είναι πολιτικοί αντίπαλοι. Και επομένως τους αγνοούν δείχνοντας έτσι τη μεγαλοπρέπεια της πολιτικής τους αντίληψης. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την κριτική την οποία δέχεται η κυβέρνηση. Βλέπετε, η κυβέρνηση είπε πάμε σε μια επιστροφή στην κανονικότητα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Θυμίζω ότι η επιστημονική κοινότητα είχε κρούσει τον κόντωνα του κινδύνου. Βλέπε τα στοιχεία της επιστημονικής ομάδας Σαριγιάννη. Αυτό φαίνεται δεν έπεισε τους αρμόδιους. Έτσι λοιπόν η επιστροφή στην κανονικότητα έφερε αυτό το νέο κύκλο του λεγόμενου τρίτου κύματος με τα εκατοντάδες νέα κρούσματα, το αυστηρό lockdown στην Αττική από αύριο κτλ. 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 Η κυρία Φόφη Γεννηματά έχει πάρει τη σκυτάλη και μετά τον Αλέξη Τσίπρα και αυτή σε πολύ αυστηρό τόνο σχολιάζει τα τεκτενόμενα επιρρύπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση. Κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για το νέο lockdown ασκεί η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Σε ανακοίνωσή της η κυρία Γεννηματά λίγο μετά το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και κάνει λόγο για αναγκαστικό lockdown, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση τρέχει πίσω από την πανδημία. Η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής τονίζει πως οι νέες αποφάσεις επιβάλλονται να συνοδευτούν και από νέα γενναία μέτρα στήριξης εργαζομένων και όχι επιχειρήσεων και όχι από άλλα ημίμετρα. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά δήλωσε πως η κυβέρνηση τρέχει πίσω από την πανδημία. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Απέτυχε με προβλήματα, παλινοδίες και μονή στο συνωστισμό στα σχολεία και οδήγησε σε ένα νέο αναγκαστικό lockdown που πληρώνουν ακριβά οι πολίτες. Δυστυχώς, αυτά είναι αποτελέσματα του ράβε ξύλων της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη. Ας σοβαρευτούν πριν είναι πολύ αργά. Να τηρήσουν και οι ίδιοι τα μέτρα και όχι να τα παραβιάζουν πρώτοι. Οι νέες αποφάσεις επιβάλλονται να συνοδευτούν και από νέα γενναία μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όχι άλλα ημίμετρα. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι για μήνες να ζουν με 534 ευρώ όταν οι υποχρεώσεις τους τρέχουν. Δεν μπορεί οι επαγγελματίες να αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Θέλουμε κοινωνία να μείνει όρθια και οι επιχειρήσεις ζωντανές. Δήλωσε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά στην επόμενη ενότητα με πολλές ακόμη ειδήσεις, εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά αλλά και τα οικονομικά θέματα. Έχουμε και έναν Ταγί Περτογάν πολύ προκλητικό σήμερα για τη χώρα μας. Θα τα δούμε αυτά σε πολύ λίγα λεπτά. Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 10 του μηνός. Και πάμε τώρα να δούμε μερικά θέματα από την τρέχουσα πολιτικο-κοινωνική ειδησιογραφία και πραγματικότητα. Στη Βουλή έχουμε μια κοινοβουλευτική διαδικασία, μεγάλη. Είναι το περίφημο νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Δέχεται τα πυρά της αντιπολίτευσης μαζικά το νομοσχέδιο. Μάλιστα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι εξαιρετικά επικριτικός για όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν το πνεύμα του συγκεκριμένου νόμου και τις αλλαγές που φέρνει στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αναβολή της συζήτησης και της ψήφισης του νομοσχεδίου για την παιδεία ζήτησε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποφευχθούν οι κινητοποιήσεις εν μέσω πανδημίας. Αναλυτικότερα, με ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση έστω και τώρα να αφήσει στην άκρη τις ιδεολειψίες της, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βάλει την συζήτηση και την ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία που δικαιολογημένα προκαλεί αντιδράσεις και κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όταν αποκλείονται 24.000 μαθητές από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν αλλάζουν οι όροι των πανελλαδικών στη μέση μιας χρονιάς που τα λύκεια δεν πρόλαβαν να ανοίξουν, όταν αντί για προσλήψεις καθηγητών έχουμε προσλήψεις χιλίων ειδικών φρουρών, τότε είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αρνήθηκε το πάγωμα του Πανεπιστημίου, ενώ έχει και κόντρα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ρίσκο των διαδηλώσεων. Υπουργός Παιδείας αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί να περάσει το νομοσχέδιο στα μολυχτά, λέγοντας ότι αυτό δεν μπορείτε να το λέτε όταν υπήρξε εκτενής διαβούλευση, όταν έχουν τη μακρότερη δυνατή χρονική διάρκεια συνεδρία στη Βουλή, όταν έχουν γραφεί για να μιλήσουν 150 βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, τι και αν υπάρχουν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τι και αν η διεθνής κοινότητα μιλάει για διζωνική ομοσπονδία στην Κύπρο, τι και αν η διεθνής κοινότητα και ο διεθνής παράγοντας λέει ότι στην Κύπρο δεν μπορεί να έχουμε δύο κράτη, ο Ταγί Περτογάν επιμένει. Θυμίζω ότι προχθές επισκεπτόμενος στην Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για όλα αυτά τα οποία λένε τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι σήμερα ο Ταγί Περτογάν ήταν εξαιρετικά απότομος, αυστηρός, επικριτικός, επιθετικός απέναντι στη χώρα μας και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Για πρόκληση από πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή ρητορική της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, ο Ερντογάν ανέφερε: «Εγώ έκανα μία δήλωση πως μπορούμε να συναντηθούμε με τον Μητσοτάκη. Έκανα αυτή τη δήλωση και εγώ είδα πως ο Μητσοτάκης με προκαλεί. Είπαμε να ξεκινήσουν οι συναντήσεις των διαβουλεύσεων με την παλιά τους ονομασία οι διερευνητικές επαφές και ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στον Τολμά Μπαχτσέ. Η δεύτερη συνάντηση θα γινόταν στην Αθήνα. Ο Μητσοτάκης με προκάλεσε. Όταν εσύ με προκαλείς, πώς να συναντηθούμε εμείς οι δύο? Εσύ πρώτα πρέπει να ξέρεις τα όρια σου. Αν πραγματικά έχεις μια αναζήτηση για ειρήνη, μη με προκαλείς. Να ξέρεις τα όρια σου. Αν δεν ξέρεις τα όρια σου, σημαίνει πως εσύ έριξες κλωτσιά στο τραπέζι. Δραπέτευσες από το τραπέζι. Εμείς δεν φύγαμε από το τραπέζι και αν συνεχιστεί έτσι, εμείς μαζί σου δεν μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι». Στη συνέχεια, ο Ερντογάν πήρε τη σκυτάλη από τον υπουργό του Γουλούσι Ακάρ, αναφέροντας πως είναι ξεκάθαρα αυτά που έχετε κάνει στα νησιά. Σε τι βασίζεστε? Πάλι πιστεύετε πως θα σας έρθει βοήθεια από κάπου? Σε αυτό βασίζεστε? Αν έχετε τέτοια εντύπωση, κάνετε λάθος. Οποιαδήποτε βοήθεια και αν έρθει, να ξέρετε πως η Τουρκία είναι όρθια. Είναι στη θέση της και ξέρει το πού και το τι μπορεί να κάνει, αυτό που πρέπει. Απευθυνόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Ερντογάν αναφέρει πως θέλει να του υπενθυμίσει κάτι. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Εσύ βασίστηκε σε κάποια βουνά, αλλά στα βουνά αυτά έριξε χιόνι. Κανένα όφελος δεν έχεις. Όμως εμείς οτιδήποτε το κάνουμε μόνοι μας και έτσι συνεχίζουμε. Γι' αυτό θα γνωρίσεις καλά τους τρελούς Τούρκους». Τέλος, όσον αφορά το Κυπριακό, ο Ερντογάν επανέλαβε πως από εδώ και απέρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδο στην Κύπρο εκτός από τη λύση των δύο κρατών. Θέλετε το δέχεστε, θέλετε όχι. Δεν υπάρχει πια ομοσπονδία, ξεχάστε την. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διερευνητικές λέγοντας: «Προσερχόμαστε με ειλικρινή διάθεση, συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και μηδενική ασφάλεια». Ενώ για το Κυπριακό, εν ώψη και της άτυπης Πενταμερούς, είχε μεταξύ άλλων σημειώσει: «Δυστυχώς, η στάση της Τουρκίας και του επικεφαλής των Τουρκοκυπρίων βρίσκεται εκτός του πλαισίου, εμένοντας στην ανεδαφική λύση των δύο κρατών που απορρίπτουν ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουρκία και Τατάρ θα πρέπει να γνωρίζουν πως η επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου νοείται αποκλειστικά και μόνο εντός του υφιστάμενου πλαισίου». Τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της οικονομίας που έχουν να κάνουν φυσικά και με την πανδημία και με όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει το lockdown στις επιχειρήσεις και γενικότερα στην κοινωνία. Λέει ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός της Οικονομίας, ότι έρχονται χρήματα και μάλιστα το περίφημο εκείνο Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει και εμπροστοβαρός αρκετά δισεκατομμύρια για το 2021 στη χώρα μας. Σημαντικό ποσό, σημαντικότατο ποσό, το οποίο θα πέσει στην πραγματική οικονομία. Επενδύσεις παντιστοιχούν στο 3,3, περίπου 5,5 δισευρώ το ΕΠ θα χρηματοδοτηθούν φέτος από τις προκαταβολές του Ταμείου Ανάκαμψης, προέβλεψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας. Ο ίδιος κάλεσε τις τράπεζες να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις προκειμένου να καλυφθούν από το νέο κύμα αύξησης των κόκκινων δανείων. Τέλος, υπογράμμισε τον εναγκαίο τα έκτακτα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας να αποσυρθούν σταδιακά όταν εξομαλυνθεί η υγειονομική κατάσταση. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων θεσμικών φορέων που συμμετείχαν στο διαδικτυακό διάλογο που διεξάγεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επανένταξη στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όχι τόσο η νομισματική πολιτική, όσο και η λειτουργία ολόκληρης Ευρωζώνης θα είναι πολύ πιο ευέλικτη μετά το πέρας πανδημίας». Όπως είχε ήδη πει, σε επίπεδο Eurogroup έχουν προχωρήσει συζητήσεις για την αντικατάσταση του υφιστάμενου σύμφωνου σταθερότητας, το οποίο θα είναι πολύ πιο ευέλικτο από το υφιστάμενο. Υπογράμμισε ότι προκειμένου να αποφύγουμε το λεγόμενο cliff effect πέρας πανδημίας, θα πρέπει απόσυρση των μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα τόσο στο δημοσιονομικό όσο και στο νομισματικό πεδίο να είναι σταδιακή. Ιδιαίτερα για τις τράπεζες και τον κίνδυνο να δημιουργηθούν και πάλι φαινόμενα υπερχρέωση, ο κ. Τουρνάρας ανέφερε ότι ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα στη χώρα έχουν φτιάξει προϊόντα προκειμένου να επανεντάξουν σταδιακά στην ομαλά τους δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της καταβολής της δόσης. Κάλεσε όμως τις τράπεζες να λάβουν πρόσθετες προβλέψεις, καθώς όπως είπε, η προηγούμενη κρίση έχει διδάξει ότι η έγκαιρη και παρκής κάλυψη των επισφαλών δανείων είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του προβλήματος που επέρχεται. Για το δημόσιο χρέος υποστήριξε ότι οι ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, οι οποίες, όπως είπα, αποτελούν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της ένταξή τους στο πρόγραμμα της πανδημίας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βελτιώνουν τη βιωσιμότητά του. Ο ίδιος προέβλεψε ότι εξαιτίας των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση,
είναι αναπόφευκτο να αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Ωστόσο, όπως είπε, κρίσιμη παράμετρος αποτελεί ο αριθμός ανάπτυξης οικονομίας, ο οποίος όσο υπερβαίνει τα ονομαστικά επιτόκια του δημοσίου, η κατάσταση θα είναι ελεγχόμενη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, ο νέος Υπουργός Εργασίας, και η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Το lockdown, τα νέα μέτρα, η δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει επιβάλει παράταση των επιδομάτων ανεργίας. Φυσικά δεν αφορά το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι είναι χωρίς εργασία, το έχουμε καταγράψει και σε τοπικό επίπεδο. Αλλά όσοι βρίσκονται ήδη στη διαδικασία των επιδομάτων ανεργίας, ξέρουν ότι έχουν άλλους 2 μήνες μπροστά τους. Την αναθεώρηση του επιδόματος ανεργίας μαζί με ευρύτερες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης του ΑΕΔ προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο νέος Υπουργός επισήμανε ότι θα δοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγαλύτερη σημασία στον ΟΑΕΔ, τόσο για τα προγράμματα ανεργίας, όσο και για τα προγράμματα κατάρτισης, και συμπλήρωσε ότι θα αναθεωρηθεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το επίδομα ανεργίας, θα αναθεωρηθεί γενικότερα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον ΟΑΕΔ. Να σημειωθεί ότι ήδη ο κ. Χατζηδάκης έχει προαναγγείλει μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα των προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου το σύστημα κατάρτισης στη χώρα μας, με τις διαπιστωμένες παθογένειες του παρελθόντος προσφάτου και μη, να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό. Να συνδεθεί χρηματοδότηση των κέντρων κατάρτισης με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μάλιστα, αν και το μέτρο υπήρχε εξ αρχής στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλέον στο Υπουργείο Εργασίας θεωρούν ότι οι αλλαγές καθίστανται ακόμα πιο επιτακτικές λόγω της ανάγκης για την ομαλότερη δυνατή μετάβαση στη μετά-κορονοϊό εποχή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε αυτή την προσπάθεια η κατάρτιση θα έχει βασικό ρόλο, όπως άλλωστε και ο ΑΕΔ, ο οποίος, όπως έχει τονίσει ο κ. Χατζηδάκης σε δηλώσεις του, με τον εξυγχρονισμό του μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Ο Υπουργός άνοιξε περαιτέρω τα χαρτιά του, θέτοντας στο προσκήνιο αφενός το σύνολο της λειτουργίας του οργανισμού, αφετέρου το επίδομα ανεργίας. Αφορμή βέβαια ήταν οι πιέσεις που δέχεται το οικονομικό επιτελείο για αύξηση των δικαιούχων, κυρίως από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στον τουρισμό και επισητισμό, αλλά και από τους φορείς των επιστημόνων. Βέβαια, αλλαγές στο ύψος και στη διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας περιλαμβάνει και το οριστικό πόρισμα της Επιτροπής του Νομπελίστα Οικονομολόγου Χριστόφορου Πισαρίδη. Συγκεκριμένα, προτείνεται σημαντικά υψηλότερο επίδομα για μικρότερο όμως χρονικό διάστημα και στη συνέχεια, εφόσον ο άνεργος παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, θα καλείται να συμμετέχει σε κατάλληλα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης. Αναλυτικά, οι συντάκτες του πορίσματος προτείνουν τον επανασχεδιασμό του επιδόματος ανεργίας, ώστε να μην είναι σταθερό και συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό, αλλά με τις προηγούμενες αμοιβές του ανέργου. Να οριστεί δηλαδή κατά 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα 3 έτη, με ανώτατο όριο επιδόματος στα 1.200 ευρώ για 6 μήνες, αντί για 12 μήνες που είναι τώρα. Θα πληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο άνεργος αναζητά ενεργά εργασία ή συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης. Αν ο άνεργος μετά τους 6 μήνες, παρά τις ενεργές προσπάθειες για έβρεση εργασίας, δεν έχει βρει δουλειά, θα λαμβάνει για έως επιπλέον 6 μήνες το επίδομα ανεργίας στο επίπεδο που είναι σήμερα, δηλαδή στο 55% του κατώτατου μισθού. Επίσης, το πόρισμα επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση του επιδόματος ανεργίας θα μπορούσε να προέλθει από τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ. Ο Γιάννης Παλγινός και απόψε και σήμερα μαζί μας. Να πάμε σε ένα σύντομο σχολιασμό της εκρηκτικής κατάστασης. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Η οποία επικρατεί στη χώρα, 1500 κρούσματα σήμερα, αυστηρό lockdown από αύριο στην Αττική, καταστάσεις συναγερμού σε διάφορες περιοχές. Πρέπει να σου πω ότι στη Σάμμη της Κεφαλονιάς βγήκε αυτοκίνητο με ντουντούκα για να προειδοποιήσει τους πολίτες και να ευαισθητοποιήσει και ίσως από ένα σημείο και μετά να τους φοβήσει. Έχουμε κρούσματα σε όλη τη χώρα, σε όλη την περιφέρεια και το μεγάλο ερώτημα τι γίνεται. 476 σε όλη τη χώρα, από τα οποία τα 795 στην Αττική. Έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η πολιτική ηγεσία αυτής της χώρας, η κυβέρνηση, ποντάρει στο lockdown, στο κλείσιμο, για να έρθει η μείωση αυτών των κρουσμάτων. Αν δεν έρθει η μείωση, εδώ πολλαπλασιάζονται τα ερωτήματα, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφοι. Και οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι σε οριακή κατάσταση. Σε οριακή κατάσταση, κατά 72-75%. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις ότι απομένει ένα 25% για όλες τις άλλες ασθένειες. Θα είχε προβλέψει η ομάδα. Βρίσκεται σε οριακή Σαριγένη κατάσταση. Όμως δεν φταίει μόνο ο κόσμος, δεν φταίει μόνο ο λαός. Έτσι, δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι φταίει ο κόσμος, φταίει ο επαγγελματίας, φταίει ο γονέας που πήρε
πήγε στο σχολείο να πάρει τα παιδιά του, διότι ανοίγουν τα σχολεία, αλλά δεν ανοίγουν μόνο τα σχολεία. Όταν τελειώνουν το μάθημα τα σχολεία, πηγαίνουν παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες, θείοι, νουνοί, να πάρουν τα παιδιά. Μάλιστα. Και βρίσκουν και ευκαιρία για να κάνουν το κοινωνικό του σχόλιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας, θα τον πω, μίνι συνωστισμός. Ειδού λοιπόν τα αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ίδιο συμβαίνει σε πολλές άλλες καταστάσεις. Άρα εδώ πέρα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός. Ήδη στο επιτελείο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Υπάρχει αντιπαράθεση ακόμα και για την ακρίβεια των σημερινών μολύνσεων. Μάλιστα. Λένε είναι 1496 τα κρούσματα. Είναι λιγότερα ή περισσότερα, γιατί αυτός ο αριθμός προήλθε από ποιο, από ποια τεστ, από περισσότερα τεστ. Υποτίθεται ότι έχει ένα οργανωμένο σύστημα ο οργανισμός, ο ΕΟΔΗ. Ένα σύστημα το οποίο καταγράφει καθημερινά. Σύστημα, όμως επηρεάζεται και κατά πόσον επηρεάζεται, εάν αυτό επηρεάζεται είναι η ρητορική από ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική ηγεσία. Ναι, αυτή είναι η ρητορική ΣΥΡΙΖΑ που το λέει και το ισχυρίζεται και το έχει αναφέρει και καταγγείλει στη Βουλή των Ελλήνων. Με η επιστημονική κοινότητα έχει απαντήσει με άλλο ΣΥΡΙΖΑ, τρόπο. Ναι. Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει άλλο, οι εφημερίδες που ανέδειξαν διπλά κρούσματα, διπλά βιβλία, ήταν η εφημερίδα Το Βήμα και η εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι. Και αυτά τα δημοσιεύματα των δύο εφημερίδων τα παραδέχτηκε και ο κύριος Ασκουμανέας από τον μήνα Νοέμβρη. Άρα, τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και όλα εξαρτώνται από αυτή την πανδημία, μηδέν εξαιρουμένης της οικονομίας, γιατί η οικονομία είναι η πρώτη που εξαρτάται, δεν μπορούμε να έχουμε οικονομία χωρίς υγεία, αλλά και υγεία χωρίς οικονομία. Ήδη το ρεπορτάζ, το οποίο προηγήθηκε τη δική μου παρέμβαση, αγαπητέ μου φίλε, ήταν μια εισαγωγή, ένας προάγγελος για την οικονομική κατάσταση, αν όχι αυτή που ζούμε, αυτή που έρχεται. Δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να ζήσει με επιδόματα. Ήδη η Τράπεζα της Ελλάδας, ήδη οι κυβερνητικοί βουλευτές, ήδη ο κύριος Σταϊκούρας έχει πει ότι ναι, στηρίζουμε, αλλά η πόρη στήριξης δεν είναι ανεξάντλητη. Ο προϋπολογισμός έχει βγει ήδη εκτός τροχιάς. Υπάρχουν σπίτια νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα που πέραν από τα δάνειά τους δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε φως, ούτε νίκη, ούτε καύσιμα μετακίνησης. Γιάννη, έχει καταρρεύσει το σύστημα, δεν το συζητάμε. Μα επειδή έχει καταρρεύσει, πρέπει να δούμε πώς θα σταματήσουμε την κατάρρευση και θα αρχίσουμε την οικοδόμηση. Διότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε τουρισμό και δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας απολύτως προγραμματισμός για τη νέα τουριστική σεζόν. Καλό βράδυ, Γιάννη. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ είδα πάντως την κυρία Άντζελα Γκερέκου σήμερα, νομίζω ήταν συμμαθήτριά σου, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Γκερέκου, η οποία είπε ότι θα πρέπει, λέει, μετά την πανδημία να δημιουργήσουμε αηφόρες συνθήκες στον τουρισμό, η πρόεδρος του ΕΟΤ. Αν μην ξεχάσουμε πολύ ότι ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος και ο Υπουργός, δηλαδή, Ανάπτυξης, ναι, ναι, όταν είχαν πάει μαζί στις αραβικές χώρες, ναι, μία περιοδία, και είχαν πανηγυρίσει για τον ερχομό πολλών επενδύσεων. Ναι. Αυτά τα κράτη, εκεί που επένδυσαν, ήταν απέναντι από τον Άγιο Στέφανο Σινιών, ναι, στην Αλβανία. Ναι. Και εκεί θα γίνει μαρίνα για σκάφη πολυτελείας. Αυτό πώς επηρεάζει τον τουρισμό του αγαπημένου νησιού, της αγαπημένης μου φίλης Άντζελας, όταν άρχεται ο τουρίστας από την Αλβανία, θα τρώει το ψάρι του στην περιοχή Αγίου Στέφανο και Αυλακίου ή Κασιόπης και θα ξαναφεύγει για την Αλβανία. Πράγμα το οποίο σημαίνει, αγαπητέ μου φίλε, ότι θα έχει ελληματικό προϋπολογισμό ο ξενοδόχος της Κέρκυρας. Κάτσε, θα τα δούμε, Γιάννη. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο τα πρόσωπα στην οικονομία και στους ανοιχτούς ορίζοντες. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχολείο σου και απόψε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε την κινητοποίηση που έκαναν σήμερα φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θυμίζω, χθες φιλοξενήσαμε τον Αλέκο Αυλονίτη, τον βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι με βάση ανάλυση που κάνει η τομεάρχης υγείας, η κυρία Τζάνη του κόμματός του, λέει ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα είναι ανάμεσα στα πανεπιστήμια τα οποία θα θυγούν από το νέο σχέδιο της κυβέρνησης και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, ισχυρίζεται ο κ. Αυλονίτης και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να κλείσουν και τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Σήμερα λοιπόν, στις συνθήκες του COVID, είχαμε και μια ομάδα φοιτητών να διαδηλώνει κατά του νομοσχεδίου το οποίο υποστηρίζει η κυβέρνηση και το οποίο συζητείται στη Βουλή των Ελλήνων.
Ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Καποδίστρια. Όπως όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Κέρκυρα, φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τις αλλαγές που φέρνει στα πανεπιστήμια της χώρας. Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, στο τμήμα του Ιστορικού, συγκεντρώθηκαν φοιτητές των πανεπιστημίων, πραγματοποιώντας μια συμβολική διαμαρτυρία στο νέο νομοσχέδιο. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, καθώς είναι πανελλαδική μέρα κινητοποιήσεων από φοιτητικούς συλλόγους, 15 μελή και εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Σήμερα κατατίθεται το νομοσχέδιο για την παιδεία. Οι φοιτητές βρισκόμαστε ήδη ένα χρόνο μακριά από τις σχολές μας και τις πόλεις μας. Έχουμε προβλήματα με την τηλεκπαίδευση. Υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα συγγράμματά μας έχουν καθυστερήσει. Και τώρα έρχεται το νομοσχέδιο να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις σπουδές μας. Δηλώνουμε πως είμαστε κατά στον ΙΣΥΝ 2, κατά στο πειθαρχικό των φοιτητών, κατά στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Και αυτό που θέλουμε είναι να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Καμία πανεπιστημιακή αστυνομία δεν χωράει στις σχολές μας. Το κονδύλιο που είναι να δοθεί, τα 30 εκατομμύρια για την αστυνομία, να δοθεί για να ανοίξουν οι σχολές μας με ασφάλεια και να λειτουργήσουν με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, με προσωπικό καθαριότητας, επαρκές, για να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι που έχουν πάρει απόφαση για τη σημερινή κινητοποίηση είναι του Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Τμήματος Πληροφορικής, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας και του Τμήματος Ιστορίας. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, θα πάρουν ακόμη περισσότεροι σύλλογοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί αποφάσεις και θέλουμε αυτό το νομοσχέδιο να καταργηθεί, να μην ψηφιστεί. Και άμα ψηφιστεί, να μείνει απλώς στα χαρτιά. Το προηγούμενο διάστημα, οι φοιτητές πραγματοποίησαν παράση διαμαρτυρία και στον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλόρο, εκφράζοντάς του τις αντεράσεις τους για το νέο νομοσχέδιο και τις αλλαγές που εισάγει στα πανεπιστήμια. Είσαμε κινητοποίηση με απόφαση τριών φοιτητικών συλλόγων στον κύριο Πρίτανη, ο οποίος μεταξύ άλλων μας ενημέρωσε ότι είναι κατά κάποιων σημείων του νομοσχεδίου. Δηλαδή στο κομμάτι της βάσης εισαγωγής και τον τρόπο που οι φοιτητές πλέον θα εισέρχονται στα πανεπιστήμια, αλλά και στο κομμάτι της πανεπιστημιακής αστυνομίας, εννοώντας το ότι δεν χωράνε ένστολοι στους χώρους του πανεπιστημίου, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδους φύλαξης παράλληλα. Φαίνεται ότι εμείς δεν θα θέλαμε ούτε κάποιον ένστολο να φρουρεί τα κτίρια μας, ούτε από κάποια άλλη ιδιωτική εταιρεία. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς στο πανεπιστήμιο, να μπορούμε να δρούμε μέσα από τα συλλογικά μας όργανα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και θέλουμε να γίνονται σωστά η λειτουργία και οι διαδικασίες του πανεπιστημίου. Ενώ παράλληλα να ενισχυθεί το ήδη υπάρχον προσωπικό φύλαξης, αλλά μόνο από την άποψη της φύλαξης και της προστασίας των κτηρίων. Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζητάει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ονομάζει Υπουργός Παιδείας κυρία Κεραμέως στη συγκρότηση ειδικού αστυνομικού σώματος για τα πανεπιστήμια και επιβάλλει προϋπολογισμό με 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν η τακτική χρηματοδότηση όλων των ΑΕΗ μεταβίας ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια. Το Διοικητικό Συμβόλαιο του Συλλόγου Προσωπικού του Ιωνίου Πανεπιστημίου εκφράζει την αντίθεσή του στην επικείμενη δημιουργία και τοποθέτηση ειδικών σωμάτων της ελληνικής αστυνομίας για την φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Απόψη μας είναι ότι η φύλαξη των πανεπιστημίων πρέπει να οργανώνεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο μέσα στα πλαίσια της πλήρους αυτοδιοίκησής του. Μπορεί στους χώρους των μεγαλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας να έχουν συντελέσει εγκληματικές πράξεις από πρόσωπα κοινωνικές ομάδες, οι οποίες εκμεταλλευόμενες το πανεπιστημιακό άσυλο εισέρχονται και εδρούσαν εντός των χώρων τους, αμαυρώντας την εικόνα για τη λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό όμως, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη για την εδραίωση εντός των πανεπιστημιακών ειδικών σωμάτων υπαγωμένων στην ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Κέρκυρας, είναι και υπουργός νησιωτικής πολιτικής. Ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκλογική του περιφέρεια, δηλαδή το νησί της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ακόμη ρεπορτάζ. Νέα συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας. Πριν τη συνάντηση, ο κύριος Γκίκας είχε ζητήσει από τον Υπουργό την επανενεργοποίηση του λιμένα της Πλαταριάς της Πρωτείας, ώστε να επιτραπεί η χρήση του από φορτηγά πλοία μεταφοράς αδρανών υλικών προς Κέρκυρα και Παξούς. Ωστόσο, εξαιτίας καταγγελιών και έλλειψη αδειοδότησης,
Ο λιμένας κατά την παρούσα περίοδο δεν χρησιμοποιείται. Σε αυτό το πλαίσιο διεξήχθη κινήση σκέψη του Υπουργού, του Βουλευτή και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμενός Ιγουμενίτσας Αθανάσιου Πορφύρη, κατά την οποία αποφασίστηκε να εκκινήσει διαδικασία διοδότησης προβλήτας του ιστορικού λιμένα Ιγουμενίτσας, ώστε να χρησιμοποιείται από τα συγκεκριμένα φορτηγά πλοία. Επιπλέον, ο βουλευτής μετέφερε στον Υπουργό αιτήματα και θέσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής που σχετίζονται με τη διαδικασία διοδότησης και τη χρήση πλωτών εξεδρών. Πρόκειται για θέμα το οποίο βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Παράλληλα, συζητήθηκε η εξέλιξη της προμήθειας πλωτών ασθενοφόρων, την οποία έχει κινήσει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ο κ. Πλακιωτάκης ενημέρωσε το βουλευτή ότι το πλωτό ασθενοφόρο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας θα παραδοθεί πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου και όχι αργότερα από τον Ιούνιο. Θέμα συζήτησης απετέλεσε επιπλέον η εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για την νησιωτικότητα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση των εργαλείων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Θαλάσσια Πολιτική και ιδίως του προγράμματος Νέαρχος για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ και πάμε να δούμε μερικά θέματα από την τοπική ειδησιογραφία, τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Μάλιστα, το πρώτο θέμα το οποίο θα δούμε σε αυτή την ενότητα έχει αναφορά σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε πανελλαδικά. Είναι η συγκέντρωση και η διαμαρτυρία που έκαναν οι εστιατόρες Κέρκυρας. Με τη συμβολική κινητοποίηση της παράδοσης των κλειδιών τους, οι επαγγελματίες εστίασης επιχείρησαν να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση για τα μέτρα οικονομικής στήριξης τα οποία ζητούν. Το ραντεβού ήταν στις 10 το πρωί στον πεζόδρομο της Ευγενείου Βουλγάριος, όπου κάθε επαγγελματίας υπέγραφε μια επιστολή ζητώντας οξυγόνο για αυτή την δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε. Χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς συνωστισμούς, σήμερα μαζευτήκαμε σε μια εκδήλωση διαμαρτυρία της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας. Και όλοι οι εστιατόρες έρχονται εδώ να μας δώσουν τα κλειδιά τους και να υπογράψουν τη δήλωση πρώην επαγγελματία εστίασης για να καταθέσουμε την αγανάκτησή μας και το φόβο μας για την πριν και μετά επανεκκίνηση του κλάδου και πώς μπορούν να σωθούν και πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τα κλειδιά της εστίασης, τα οποία παρέδαν συμβολικά επαγγελματίες, μεταβάζονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων με τελικό προορισμό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κινητοποίηση συμβολική. Οι εστιατόρες παραδίνουν σήμερα τα κλειδιά της επιχειρήσής τους, να δείξουν στην κυβέρνηση ότι τα προβλήματα είναι πολλά και πριν και μετά το άνοιγμα των επιχειρήσεών μας. Και πρέπει να πάρει κάποια μέτρα για να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Τα μέτρα, όπως βλέπετε, τηρούνται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η σημερινή κινητοποίηση, στην οποία προχώρησαν οι επαγγελματίες εστίασης, είχε και την στήριξη του επιμελητηρίου της Κέρκυρας, το οποίο, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Νίκος Χιρδάρης, που συμμετείχε και στην κινητοποίηση, έχει μεταφέρει ούκο λίγες φορές τα προβλήματα στην κυβέρνηση, περιμένοντας μια ουσιαστική και στοχευμένη στήριξη. Άρα είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση των συναδέλφων της εστίασης. Παρευρίσκομαι εδώ και σαν αντιπρόεδρος του Μελητηρίου αλλά και σαν επιχειρηματίας της εστίασης, οπότε μπορώ να έχω πιο εμπεριστατωμένη γνώμη και άποψη για το τι τραβάει η εστίαση με την πανδημία. Είναι ο κλάδος ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από όλους, είναι ο κλάδος ο οποίος είναι ο πιο ευαίσθητος από όλους. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των επιχειρήσεων της εστίασης είναι, μπορώ να πω, με τα βεβαιότητος θάνατος για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 80.000 επιχειρήσεις εστίασης και 330.000 εργαζόμενοι. Ο δεύτερος εργοδότης μετά το δημόσιο, οι οποίοι είναι υποδιωγμών. Το 1/3 των επιχειρήσεων είναι έτοιμο να βάλει λουκέτα και οι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι, έχουν θέμα επιβίωσης. Με αυτά τα δεδομένα και γνωρίζοντας ότι ακόμα θα έχει δρόμο η επιστροφή στην κανονικότητα για την εστίαση μετά από όσο γνωρίζουμε, το Επιμελητήριο Κέρκυρας στηρίζει τον αγώνα, τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων, τα δίκαια αιτήματα. Αυτό το έχει πράξει και στο παρελθόν, κατά καιρούς, με υπομνήματα, με επιστολές, με τηλεδιασκέψεις, οποίες έχει συμμετέχει, τα έχει μεταφέρει στην κεντρική, στην κυβέρνηση, έχει ζητήσει λύση για τα προβλήματα. Ελπίζουμε να υπάρξει ευήκοο νους από την κυβέρνηση και να βοηθήσει αυτόν τον κλάδο, ο οποίος συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα, επαναλαμβάνω, και να πιέσουμε μέσα από το θερμικό μας ρόλο όσο το δυνατόν περισσότερο για να λυθούν αυτά. Αλέγγυος εστιατόρες είναι και ο Εμπαρικός Σύλλογος Κέρκυρας, ο οποίος με ανακοίνωσή του τονίζει πως η επιχειρηματικότητα δυστυχώς οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε σκοτεινά μονοπάτια
από τη ζημιά που έχει υποστεί η αγορά τον τελευταίο ένα χρόνο λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Εκφράζοντας την αμέρη συμπαράστασή του απέναντι στους επαγγελματίες εστίασης, αναγνωρίζει τα δίκαια αιτήματά τους και δηλώνει πως η πολιτεία οφείλεται και τώρα να εξασφαλίσει γενναία και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για όλους τους κλάδους, για όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Κυρίες και κύριοι, συναγερμό στο χωριό Λιαπάδες Κέρκυρας για μια ακόμη φορά, γιατί χτες είχαμε κρούσμα σε μια νεαρή μαθήτρια και είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και των ερευνών των κλιμακίων, των τοπικών κλιμακίων του ΕΟΔΗ. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Ανδιαμφισβήτητα, η περιοχή των Λιαπάδων αποτελεί ένα χωριό το οποίο δοκιμάστηκε σκληρά από την πανδημία του COVID-19. Καθώς μετά τα κρούσματα τα οποία καταγράφηκαν εκεί, ήδη και δύο κάτοικοι του χωριού έχουν φύγει από τη ζωή. Φαίνεται όμως πως το χωριό προκλήθηκε εκ νέων ησυχία μετά την γνωστοποίηση ότι η μαθήτρια της Β' τάξης του γυμνασίου των Λιαπάδων βρέθηκε θετική στην COVID-19. Έχει κάνει το τεστ και οι γονείς είναι αρνητικοί, το κοριτσάκι είναι θετικό. Η αίθουσα του γυμνασίου έχει κλείσει. Αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα και σήμερα και ήμουν και παρόν εκεί στο γυμνάσιο, οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο γυμνάσιο. Λογικό είναι, γιατί υπάρχει φόβος μέχρι που να δούμε τι θα γίνει με το ΕΟΔΗ. Η ανησυχία που έχει προκληθεί ως αποτέλεσμα, νέα άφιξη κλιμακίου του ΕΟΔΗ στο χωριό, με τον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου Γιάννη Αγάθο να απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να προχωρήσουν σε δειγματοληπτικά τεστ την Παρασκευή, όπου θα βρεθεί και το κλιμάκιο στο χωριό. Σήμερα, πριν μία ώρα ακριβώς, μίλησα με το ΕΟΔΗ και θα παρακαλούσα όλους τους χωριανούς μου, μα όλους, την Παρασκευή, 9 η ώρα, θα βρίσκεται το ΕΟΔΗ στην πλατεία και στο γιατρείο. Ας κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για το καλό μας, για το καλό όλο μας, να είμαστε όλοι εκεί. Δε τα παιδιά του γυμνασίου, έχω συζητήσει με τον κύριο καθηγητή, θα ενημερωθούν και θα βρίσκονται και αυτά στην πλατεία του χωριού, στο γιατρείο που θα γίνει το τεστ. Το κλίμα στο χωριό, όπως δηλώνει ο πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, είναι βαρύ, καθώς μόλις χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύονταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει ανησυχία και πιο πολύ ανησυχία εχθές κηδεύσαμε τον αγαπητό μας Δημήτρη, όπου ήταν και αυτός με το θέμα του κορονοϊού. Έχουμε άλλον έναν κύριο που ευχόμαστε να πάνε καλά στην εντατική. Ήρθε και αυτό με το κοριτσάκι. Λογικό είναι να υπάρχει η ανησυχία πάλι. Η ιστορία των Λιαπάδων είναι γεγονός πως άλλαξε την καθημερινότητα στο χωριό. Μάλιστα, στις τελευταίες επισκέψεις των κλιμακίων του ΕΟΔΗ, όλα τα τεστ ήταν αρνητικά, με τους πολίτες να καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια. Και ο πρόεδρος καλεί τους πολίτες να κάνουν μια προσπάθεια ακόμη για να μπει τέλος στο κεφάλαιο COVID-19 στο χωριό. Οι χωριανοί μου έχουν τηρήσει πολύ καλά τα μέτρα. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι νεολαίοι, οι οποίοι και αν κάνουν παιδεία είναι, αλλά πρέπει όμως και αυτά να μπουν στο κλίμα των χωριανών μου. Δεν πρέπει λοιπόν να αμελούμε, δεν πρέπει να κυκλοφορούμε, δεν πρέπει να μην φοράμε μάσκες, δεν πρέπει να είμαστε οτιδήποτε άλλο μέχρι που θα τελειώσουμε αυτή την ιστορία, πραγματική ιστορία που είναι στους Λιαπάδες. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μάνες μαζί μου, καθώς έχουμε αρκετά να πούμε με τον Κυριάκο και ένα από αυτά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Εμένα μου έκανε μια πολύ θετική εντύπωση σήμερα η άμεση αντίδραση του Δήμου Κερκυραίων σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ψυχή της παράδοσης και του πολιτισμού αυτής της Κέρκυρας. Μιλήσαμε χθες και μάλιστα δεικτικά για την κατάσταση που έχουν περιέλθει τα φυκά μνημεία του πρώτου νεκροταφείου της Κέρκυρας. Ανάμεσα σε αυτά, το κενοτάφιο του Διονυσίου Σολομού, αυτής της μεγάλης προσωπικότητας που έζησε στην Κέρκυρα και πέθανε στην Κέρκυρα, και οι Κερκυραίοι πνευματικοί άνθρωποι διέσωσαν την πνευματική του κληρονομιά, Ιάκωβος Πολλάς. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, σήμερα είχαμε αντίδραση από την πλευρά του Δήμου. Είχα χρόνια να το δω και πρέπει να σου πω ότι ήταν κάτι πολύ ευχάριστο. Δεν με ξένησε, με εξέπληξε ευχάριστα. Είναι ικανοποίηση του ρεπόρτερ, στην προκειμένη περίπτωση του Βαγγέλη του Καποδίστρια, όταν βλέπει ότι ένα ρεπορτάζ που αναδεικνύει ένα ζήτημα πολύ ευαίσθητο αμέσως αντανακλά και σε μια αντίδραση της Δημοτικής Αρχής. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν εκεί συνεργεία. Πολυμελές συνεργείο.
Πολυμελή. Πολυμελές. Ήταν εκεί, παρέα. Έχουμε συνέχεια και στο ρεπορτάζ. Καθαρίστηκαν δρόμοι, δηλαδή έγινε μια. Εντάξει, επιμελήθηκε τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα. Διότι ναι. Παρέμβαση αυτό. Σε ταφικό μνημείο δεν μπορεί να κάνει χωρί την αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν κάποια υπήρχε. Στιγμή όμω φαντάζομαι ότι θα γίνει και μια εκτεταμένη παρέμβαση. Ναι. Γιατί... Πάμε να το δούμε μαζί. Να και το μετά, δούμε. Να και μετά να σχολιάσουμε και κι άλλα να μα. Ναι, πολύ σημαντικά θέματα για το Φώστα. Δεν χωράφει βολή από σε ένα νησί όπως η Κέρκυρα, όπου ο ποιητής του εθνικού μας ύμνου, Διονύσης Σολωμός, πέρασε πολλά χρόνια από τη ζωή του, θα έπρεπε να τιμάει τον εθνικό ποιητή όπως το αρμόζει. 165 χρόνια από την ημέρα του θανάτου του, η εικόνα στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο της Γαρίτσας αποδεικνύει πως κάτι αυτονόητο αδυνατεί να γίνει πράξη. Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Start δείχνει έναν χώρο ο οποίος έχει παρατηθεί, δεν καθαρίζεται και μάλλον η εικόνα για την ανάδειξή του ως ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς φαίνεται πως έχει ξεχαστεί. Μόνο τα δύο λουλούδια τα οποία έχουν τοποθετηθεί εκεί να αποδεικνύουν έναν φόρο τιμής για τον εθνικό μας σπίτι. Η εικόνα δείχνει ένα κενοτάφιο εγκαταλειμμένο που έχει αφαιθεί στην τύχη. Σαν σήμερα 9 Φεβρουαρίου του 1957 φεύγει από τη ζωή ο Διονύσης Σολωμός. Και αυτός είναι ο πρώτος τάφος του εθνικού μας ποιητή. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η εικόνα μιλεί από μόνη της και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά πώς 200 χρόνια μετά την εθνική παλιγενεσία βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Και όλα αυτά σε μια χρονιά όπως το 2021, 200 χρόνια μετά την εθνική παλιγενεσία. Βάζοντας τελικά ένα ερωτηματικό για το αν η Κέρκυρα μπορεί να τιμήσει αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες όπως τους αρμόζει. Σε άλλες χώρες, τα ταφικά μνημεία θα ήταν στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Φαίνεται όμως πως στις αρχές μια τέτοια έννοια μοιάζει να είναι άγνωστη. Φαίνεται όμως το ρεπορτάζ του Start, το οποίο μόλις παρακολουθήσατε, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής. Καθώς πολυμελές συνεργείο βρέθηκε στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο της Γαρίτσας και καθάρισε το κενοτάφιο του εθνικού μας σπίτι. Η κάμερα του Start βρέθηκε εδώ στην επέτειο του θανάτου του εθνικού μας σπίτι Διονύσου Σολωμού και κατέγραψε έναν τάφο εγκαταλειμμένο. Όπως φαίνεται σήμερα, η εικόνα έχει αλλάξει καθώς έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού. Ο καθαρισμός ενός τέτοιου τάφου είναι κάτι αυτονόητο και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν αντισώματα και άμεσες παρεμβάσεις. Σίγουρα όμως χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση για το πώς η Κέρκυρα θα μπορέσει να δείξει τα εθνικά μνημεία όχι μόνο του Διονύσου Σολωμού αλλά και του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου και άλλων σημαντικών ευεργετών αυτού του τόπου. Μάλιστα, το θέμα του πρώτου τάφου του εθνικού μας σπίτι, το οποίο είχε αναδείξει και με ανάρτησή του στο Facebook ο φωτογράφος Κώστας Τσιριγκάκης, φαίνεται πως σύντομα θα απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επικεφαλής της παράταξης, πρώτα Κέρκυρα, Γιώργος Καλούδης, κατέθεσε ερώτηση για τον εξοραϊσμό του κενοταφείου του Διονύσιου Σολωμού. Όμως όφιλε να το έχει καλοποιήσει και να το έχει αναδείξει. Και αυτή την παράληψη πρέπει να την άρει αμέσως. Και αξίζουν ακόμα περισσότερες τιμές και προβολή του Διονυσίου Σολωμού, ο οποίος έζησε στην Κέρκυρα το μισό βίο του και προτίμησε να μην πάει στην Αθήνα, πρωτεύουσα του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους, αλλά να παραμείνει στην πρωτεύουσα του Ιωνικού κράτους, την Κέρκυρα, γιατί ήταν πιο όμορφη και πιο πολιτισμένη. Και εκεί που έχουμε πρωτομή του Διονυσίου Σολωμού, οφείλουμε να του κάνουμε έναν ανδριάντα. Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν μέγας. Ενέπνευσε, εμπνέει και θα συνεχίσει να εμπνέει. Δεν είναι μόνον ο εθνικός ποιητής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίσει να εμπνέει. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο ύμνος εις την ελευθερία. Διότι δημοκρατία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει.
Κ. Καλούδης, με καλό τη σύντομη που καταθέτει προς την Δημοτική Αρχή, τονίζει πως θέση της παράταξής του είναι να εξοραϊστεί άμεσα το κενοτάφιο του Διονύσου Λεωμού. Και κάθε νέα Φλεβάρι, κάθε έτους, να καθιερωθεί από το Δήμο Κερκυραίων ως ημέρα κατά δε Στεφάνου στην προτομή του μεγάλου εθνικού ποιητή. Επαναλαμβάνω, Κυριάκο, ότι είναι από τις ωραίες στιγμές όταν κάνουμε θέματα και βλέπεις ότι δεν πηγαίνουν στον αέρα, αλλά έχουν αποτέλεσμα, γίνονται αντιληπτά και για την καλοπιστία τους και για την αναγκαιότητά τους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Συνεχίζουμε. Πριν από λίγη ώρα έφτασε η ερώτηση για το φως Δαϊωνίων και για την υπόθεση της δημοπράτησης του εργοστασίου της Κεφαλονιάς. Μάλιστα. Ερώτηση από... μακροσκελέστατη από πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, με επικεφαλής τον Σοκράτη Φάμελο και σε συνεργασία με τον βουλευτή και τομεάρχη αναπληρωτή και τομεάρχη τουρισμού, τον Αλέκο τον Αυλονίκη. Λογικό είναι. Μην μπούμε στα... που έχει εκλεγεί στην περιφέρεια. Μην μπούμε στα πολλά. Να βγάλουμε το ζουμί από αυτή την ιστορία, τα ερωτήματα. Ναι. Και στο υπάρχει θέμα, αναδεικνύουμε περισσότερο την ερώτηση. Και αναλυτικά, ναι. Κρίσιμα ερωτήματα. Με ποιες διαδικασίες και διοικητικές πράξεις οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που ενέταξα το έργο με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 7,2 εκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισαν και ενέκριναν τον τριπλασιασμό της δαπάνης και του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να έχει σαφώς μελετηθεί και τροποποιηθεί το φυσικό αντικείμενο. Με ποιο τρόπο έγινε εκτίμηση του κόστους της επέκτασης του προϋπολογισμού, όταν ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίζουν τις προσαρμογές της μονάδας θα προκύψουν σε μεταγενέστερο στάδιο από τεχνική μελέτη? Από ποια τεχνική μελέτη προκύπτει η ανάγκη για την κατασκευή μονάδας παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου? Μάλιστα. Θεωρούν ότι το σύνολο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και των Δήμων αυτής δεν έχουν τεχνική επάρκεια για την διεξαγωγή της διαδικασίας με τη σύναψη της γνωστής προγραμματικής σύμβασης με τη Διάδημα? Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό πήραν την μορφή ερώτησης από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα στους δρόμους πόλης της Κερκυρίας που συναντήσαμε απλούς καθημερινούς ανθρώπους πώς βιώνουν αυτή τη νέα δυναμική τροπή που έχει η πανδημία. Δηλαδή το αυστηρό lockdown στην Αττική και το συναγερμό που λίγο πολύ έχει σημάνει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Διανύοντας τον δεύτερο μήνα του 2021, ένα μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί η πορεία της οικονομίας, πόσο δε μάλλον όταν έχουν ξεκινήσει και οι εμβολιασμοί. Για τους λόγους αυτούς, το 2021 αποτελούσε μια χρονιά πολλών προσδοκιών, όμως φαίνεται πως οι μεταλλάξεις και οι καθυστερήσεις των εμβολιασμών σε όλο τον κόσμο διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Start, κάνοντας μια εκτίμηση για το 2021, προτίμησαν να απαντήσουν με αισιοδοξία, αποφεύγοντας να κάνουν προβλέψεις, τονίζοντας πως κλειδί για την έκβαση της υπόθεσης θα είναι ο εμβολιασμός. Εσύ πάντως πιστεύω ότι το 2021 θα είναι γενικά ακόμη μια δύσκολη χρονιά οικονομικά, ή πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί λόγω του εμβολίου? Ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερα από πέρσι. Διωθούν τα πράγματα. Ας πάμε ένα 35 τουλάχιστον. Πάντως το εμβόλιο σας δίνει αισιοδοξία ότι θα αλλάξουν τα πράγματα? Πιστεύω ότι θα αλλάξουν. Άμα βρεθεί η χρυσή τομή με τον εμβολιασμό, θα είναι πολύ σωστά. Πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, αν συνεχίσει η πανδημία και δεν δυσαθευτεί με τα εμβόλια και τα προστατευτικά μέτρα, τη χρονιά δεν τη βλέπω να είναι ευίωνη, διότι τα πάντα και ιδίως εδώ στην Κέρκυρα εξαρτώνται από τον τουρισμό και μόνο. Βλέπετε ότι τα καταστήματα εστίασης είναι κλειστά εδώ και πολύ καιρό, ας πούμε. Και από ό,τι προβλέπετε θα είναι και μέχρι τέλος Μαρτίου. Ούτως ή άλλως η βοήθεια που δίνει το Υπουργείο είναι μέχρι τέλος Μαρτίου. Και στις αναστολές πληρωμής και στις επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα σας λέω, αν επιταχυνθεί ο ρυθμός των εμβολίων, γιατί από αυτό εξαρτάται, και εμείς είμαστε συνεπείς στην τήρηση των μέτρων, αυτά που προβλέπουν τα πρωτόκολλα, νομίζω ότι στις αρχές του καλοκαιριού θα δούμε άσπρη μέρα. Την άποψη αν οι εμβολιασμοί θα βοηθήσουν το πολιτισμό, το πολίτη να μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς φόβο, ίσως τότε ναι.
Πιστεύω ότι θα είναι πάλι η ίδια κατάσταση και δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι από την περσινή σεζόν στη φετινή σεζόν. Μακάρι να αλλάξει, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Παράλληλα, πολίτες σχολίασαν και τα μέτρα στήριξης τα οποία έχει δώσει επιχειρήσεις στους πληττόμενους από τότε που η πανδημία ήρθε στη χώρα μας. Είναι δύσκολη και χρειάζονται οι εργαζόμενοι μία στήριξη περισσότερο και οι επιχειρηματίες. Γενικώς χρειάζονται όλοι μία στήριξη, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους. Πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο κάτι παραπάνω να δώσει το κράτος. Θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη στήριξη, αλλά εντάξει, και η κυβέρνηση από ό,τι καταλαβαίνω, ό,τι μπορεί κάνει, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη και πρωτόγνωρη για όλους. Να φροντίσει να κάνει κάτι το καλύτερο. Η κυβέρνηση πρέπει. Ο λαός, όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν έχει τίποτα. Θέλω να πω ότι δεν είναι σωστά τα μέτρα. Αν θα πρέπει να δοθούν άλλα ή όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών να ξέρω την αντοχή της οικονομίας. Από ό,τι φαίνεται, η αντοχή της οικονομίας είναι οριακή τώρα αυτή τη στιγμή, με δεδομένο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών που προβλεπόταν για το 2021 έχουν δοθεί. Δηλαδή προβλεπόταν 7,5 δις, έχουν δοθεί ήδη 3,5-4 κάπου εκεί νομίζω. Μικρό ποσό μένει ακόμα. Γι' αυτό λέω ότι αν ξεφύγουμε από την πανδημία θα μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία. Νομίζω ναι, περισσότερα. Ακόμα η κατάσταση δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη, οπότε χρειάζεται περισσότερη διοργάνωση και νομίζω και ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, αλλά έχει να κάνει με την ζωή, έχει να κάνει με την πραγματικότητα, με το επιχειρήν και με την δυνατότητα να συνεχίσουμε να χαμογελάμε την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κρατάνε ζωντανό το όνειρο της συνέχειας, της δημιουργίας και της εξέλιξης. Παραδείγματος χάρη είναι ο συνεταιρισμός Supermarket Sinca, ο οποίος εγκαινιάζει ένα νέο κατάστημα και πάμε να το δούμε. Το πρώτο αναγεννησμένο κατάστημα Sinca στην Κέρκυρα άνοιξε τις πόρτες του στην πλατεία Γεωργίου Θεοτόκη 23 στο Σαρόκο την Δευτέρα το πρωί. Πλέον η ελληνική αλυσίδα Supermarket Sinca μεγαλώνει ενισχύοντας το δίκτυό της με 18 καταστήματα στην Κέρκυρα. Ο συνεταιρισμός μας έχει συνολικά 70 καταστήματα, 36 στην Κρήτη, 16 στα νησιά του Αιγαίου και 18 στην Κέρκυρα. Ένα συνεταιρισμός εμπνευσμένος από τις αξίες της ελληνικής οικογένειας και τα πολύτιμα δώρα της γης και του τόπου μας. Κάνουμε μια ουσιαστική προσπάθεια στήριξης της τοπικής παραγωγής που φέρνει κοντά πόλεις και νησιά της Ελλάδας μέσα από εκλεκτά τοπικά προϊόντα. Είμαστε μια επιχείρηση ανθρώπινη, προσανατολισμένη στην κοινωνία και στη βελτίωση της ζωής μας. Δυνάφεξε το Sinca στην Κέρκυρα, ξεκινά μια νέα σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης που συνεχίζει επάξια τη σχέση των καταναλωτών με την αλυσίδα Δήμητρα Μαρκάτου. Μάλιστα, αλυσίδα το Supermarket Sinca, το γεγονός ότι μεγαλώνει το γιορτάζει και με προσφορές και 3.000 ροπιταγές των 6 ευρώ, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 9 Μαρτίου. Βασική αρχή της φιλοσοφίας του Supermarket Sinca είναι η συνύπαρξη μέσω της στήριξης των τοπικών παραγωγών, η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η συνέπεια προς τον κόσμο που τα επιλέγει. Όπως αναφέρει η ελληνική αλυσίδα Supermarket, σκοπός της είναι να ξεκινήσει μια νέα σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης που συνεχίζει επάξια τη σχέση των καταναλωτών με την αλυσίδα Δήμητρα Μαρκάτου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής τοπικής ειδησιογραφίας όπως την καταγράψαμε μαζί με την κεντρική ειδησιογραφία, την εθνική ειδησιογραφία. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Θα ακολουθήσει πρόγνωση του καιρού, ενός καιρού που αλλάζει και μας έχουν προειδεάσει οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται και ένα μετεωρολογικό φαινόμενο εξαιρετικά δύσκολο τις επόμενες μέρες. Οι διαφημίσεις και ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα σε πολύ λίγα λεπτά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα υπηρετικά ορεινά της κεντρικής και βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα και στην Κέρκυρα θα παρουσιαστούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 6 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμοί από το μεσημέρι θα στραφούν από τα δυτικά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.